Μία αλλιώτικη καθημερινότητα χωρίς τους γνώριμους ήχους από τις αλλεπάλληλες προσγειώσεις και απογειώσεις, μία ανάσα από τις στέγες των σπιτιών του ζουν πλέον οι κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 και πλέον δεκαετίες που στην περιοχή που είναι ταυτισμένη με τη λειτουργία του αεροδρομίου, τα αεροπλάνα και κυρίως ο θόρυβός τους δεν βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Το αεροδρόμιο πρέπει να φύγει. Προς το παρόν πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Μέχρι το 2028 που λένε ότι πρέπει να, ότι θα μετακομίσουν το αεροδρόμιο. Φτιάχνουν τον αεροδιάδρομο, έτσι, που πάνε να πει ότι κάνουν κάτι σωστό ή θα έχει πρόβλημα. Δεν πειράζει, τα έχουμε συνηθίσει στα αεροπλάνα. Έως το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου προβλέπεται ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης στον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα ασφαλτόστρωσης τμήματος του κεντρικού διαδρόμου. Ησυχία θα έχουμε, εννοείται, γιατί τόσα χρόνια εδώ τα αεροπλάνα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, αλλά το συνηθίσαμε. Το φυσιολογικό, χρειάζεται συντήρηση. Το σπτήσεις όλο τον χρόνο, ειδικά το καλοκαίρι. Όλα θέλουν στη τήρηση. Η Αλικαρνασσός ήταν πάρα πολύ κουρασμένη με τα αεροπλάνα αυτά. Η συγκοινωνία βέβαια πάντα ήταν πιο πολύ. Ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια ησυχία από τα πολλά αυτοκίνητα. Αν και πολλοί δεν φάνηκε να έχουν παρατηρήσει τη διαφορά, καθώς και λόγω χειμώνα ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος σε σχέση με το καλοκαίρι, εντούτοις σε μεγάλο βαθμό οι κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού έδειξαν να προσλαμβάνουν αυτές τις ημέρες ως μια πρόβα τζενεράλε του οριστικού λουκέτου του αεροδρομίου μέσα στο 2027 και την μετεγκατάστασή του στο Καστέλι Πεδιάδος. Δεν υπάρχουν και πολλά αεροπλάνα. Ο κόσμος θα κινηθεί από άλλα αεροδρόμια, καλώς. Τώρα όταν θα φύγει από εδώ το αεροδρόμιο θα προκύψουν άλλα προβλήματα, μάλλον τα προβλήματα θα είναι οικονομικά, νομίζω, για την πόλη, για το προάστιο της Αλικαρνασσού, θα είναι οικονομικά, οι θόρυβοι θα φύγουν από εδώ πέρα. Τώρα τι θα γίνει το αεροδρόμιο που υπάρχει τώρα ο χώρος, αυτά είναι άγνωστα.